Χωρίς συμφωνία και με πολύ μικρή πρόοδο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη κορυφής. Οι ηγέτες συμφώνησαν μόνο στο ότι η κρίση είναι βαθιά και χρειάζονται επιγόντως μια συμφωνία για ένα πακέτο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας που έχει ήδη βουλιάξει στην ύφεση. Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων εξέφρασαν αισιοδοξία. Οι ηγέτες συμφώνησαν ομόφωνα ότι αυτή η κρίση είναι πολύ σοβαρή και δικαιολογεί μια φιλόδοξη κοινή απάντηση. Μια που να συνδυάζει αλληλεγγύη, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Και χαίρομαι επίσης που άκουσα ότι πολλοί ηγέτες τόνισαν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε μια συμφωνία σύντομα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Αλλά είναι σαφές ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο. Αλλά είναι σαφές ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο. Σιγά σιγά προχωρούμε προς τη συνένεση, η οποία είναι πολύ πιθανή, αλλά ταυτόχρονα δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες. Από τη μία υπάρχουν οι τσεγκούνιδες της Ευρώπης που δεν δείχνουν σημάδια υποχώρησης, όπως ο αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι το Ταμείο Ανοικοδόμησης δεν πρέπει να είναι μια αρχή για μια ένωση χρέους. Θα πρέπει επομένως να υπάρξει ένα ξεκάθαρο χρονικό όριο. Αλλά υπάρχουν και οι ηγέτες του Νότου που συνεχίζουν στις θέσεις τους, όπως ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος έγραψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Η Άγγελα Μέρκελ, ωστόσο, υπογράμμισε ότι κανείς δεν αμφισβήτησε επί της αρχής την ανάγκη έκδοσης κοινού χρέους, που για εκείνη δείχνει καλή θέληση από όλους. Η επόμενη συνάντηση έχει ήδη ανακοινωθεί για τα μέσα Ιουλίου. Αν και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι σίγουρο ότι και τότε θα επιτευχθεί συνένεση.